Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Νεοσύστατου Συλλόγου Τυφλών, Τυφλών και Ατόμων με προβλήματα όρασης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Ηλίας Γιώτας. Καλησπέρα, κύριε Γιώτα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ να συζητήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Και το δελτίο τύπου που εκδώσατε πραγματικά μου κίνησε το ενδιαφέρον. Και καταρχήν, το πρώτο ερώτημα είναι. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος μετά από τόσα χρόνια κιόλας? Είναι έτσι. Μια κίνηση που έλειπε από τη Δυτική Μακεδονία. Έλειπε εδώ και περίπου 10 χρόνια από το τελευταίο σύλλογο που υπήρχε στο Αμίντεο. Πότε χρονολογείται περίπου, θυμόμαστε? Αυτό έκλεισε πριν το 2006, περίπου 10 με 11 χρόνια. 10 χρόνια δηλαδή. Ναι, που ήταν αναγνωρισμένο από. Ήταν σύλλογος. Προβλήματα όρασης. Δυτικής Μακεδονίας. Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, που ήταν αναγνωρισμένο. Από την ΕΟΤ, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τυφλιών. Ναι, ναι, ναι. Εμείς ξεκινήσαμε με δειλά βήματα. Ξεκινάμε δηλαδή με δειλά βήματα. Πώς το σκεφτήκατε, πώς το οργανωθήκατε, δηλαδή είπατε κάποια στιγμή. Δεν πήγαινε άλλο. Δεν πήγαινε. Υπάρχουν πολλά άτομα στη Δυτική Μακεδονία. Ξέρουμε αριθμό. Ξέρουμε έναν ορισμένο αριθμό. Περίπου. Περίπου στα 210 άτομα υπάρχουν μόνο στο νομό Κοζάνης. Μόνο στο νομό. Και αυτά μόνο προνοιακά. Σκεφτείτε πώς ακόμα είναι με τη δικιά τους ασφάλεια. Ο αριθμός πολλαπλασιάζεται αν το πάμε σε Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή πάμε πάνω από 600-700 άτομα. Σίγουρα θα πάμε πάνω από εκείνα τα άτομα. Σε όλες τις ηλικίες υποθέτω. Είναι από 16 μέχρι 59. Από 16 μέχρι 59. Ναι, ναι, ναι. Γιατί από εκεί και πιο κάτω ή πιο πάνω μπαίνουν οι γονείς όπου είναι προστατευόμενα. Να πούμε ότι στο σύλλογο λοιπόν τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης μπορούν να συμμετέχουν και γονείς και κηδεμόνες, έτσι. Να το πούμε αυτό. Γιατί σε μικρά παιδιά ή σε υπερήλικες θα πρέπει να τρέχουν τα άτομα που είναι δίπλα τους για τα δικαιώματά τους. Από 16 και πάνω όμως αυτόνομα το ίδιο το μέλος, έτσι. Είναι σύλλογος τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης. Μπορούμε να προσδιορίσουμε το προβλήματα όρασης, δηλαδή. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, έτσι πώς είμαστε. Πώς βλέπεις εσύ την όραση? Για να μπορούμε λίγο έτσι. Πώς βλέπω την όραση, πώς βλέπω την τύφλωση. Πώς είναι για σένα η όραση? Όταν λες το πώς. Πώς βλέπεις εσύ τον κόσμο? Κοίταξε, λένε ότι δεν έχουν φαντασία. Οπότε μερικές φορές μπορεί να το πω, ξέρεις τον κόσμο. Εγώ θα σου πω, το βλέπω διασκεδαστικό. Για μένα, παραδείγματο χάρη, η όρασή μου είναι 5%. Είναι από τα 12 μου έτσι. Πριν έβλεπα. Αλήθεια. Ναι, 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 ναι. Η όρασή μου είναι 5%. Δηλαδή τώρα σε βλέπω θολό. Δεν μπορώ να βρω πρόσωπο. Για μένα δεν υπάρχουν πολλά χρώματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρώματα. Για ένα άτομο που είναι τυφλός, δεν υπάρχει καθόλου η έννοια του χρώματος, η έννοια του σχήματος. Γιατί το ρώτησα, γιατί μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Γιατί για να δούμε ποια ακριβώς μπορεί να έρθουν στο συγκεκριμένο σύλλογο όταν λέμε προβλήματα με άτομα. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση για αυτό. Με προβλήματα όραση. Ναι, γι' αυτό θέλω να βάλω και σένα μέσα για να σκεφτείς δηλαδή πώς είναι η όραση. Δηλαδή για μένα η όραση είναι το έστω ένα μέτρο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει όραση. Δηλαδή είναι δύσκολη η όραση. Είναι σκοτάδι. Από τα 12 λες αυτό, έτσι. Ναι, είναι στα 12 μου. Προϋπήρχε, αλλά στα 12 εξελίχθηκε. Μεγάλη κουβέντα. Τεράστια. Κοίταξε, για μένα δεν είναι πρόβλημα. Έτσι μεγάλωσα, έτσι ζω. Έτσι σπούδασε, έτσι κάνει το επάγγελμα. Μηχανολόγος, μηχανικός. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, Αθήνα δεν λέγαμε. Αθήνα, Πολυτεχνείο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σε όθησε λοιπόν αυτή η ιστορία όμως. Και προφανώς είπες κάτι, δεν πήγαινε άλλο. Είπες μια φράση πριν. Ναι, δεν πήγαινε άλλο, γιατί στη Δυτική Μακεδονία δεν έχουμε κανέναν. Δεν έχουμε κάποιον να ενημερώσει τα άτομα, να τους πούνε τα δικαιώματά τους, να τους πούνε τι μπορούν να κάνουν. Το αντιμετώπισε αυτό στην πορεία. Πώς χρονών είσαι? Είμαι το 81. Είμαι 86 χρονών. Ωραία. Το αντιμετώπισε λοιπόν αυτά τα χρόνια. Εδώ στην Κοζάνη, ναι. Εδώ στην Κοζάνη. Ναι. Εδώ στην Κοζάνη, ναι. Το προσδιορίζεις τοπικά. Εδώ ναι. Στην Κοζάνη, ναι. Ναι, στην Αθήνα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Γιατί? Υποτίθεται τότε, ξέρεις, μπορεί να πει κάποιος ότι η Κοζάνη, ρε παιδί μου, είναι πιο μικρή πόλη. Για κάποιον ειδικά που τέλος πάντων μέχρι τα 12 έβλεπε, ας το πούμε κανονικά, που τέλος πάντων μπορεί να μετακινηθεί, ξέρει πράγματα κατά στην Αθήνα. Χάος. Λέει. Και εγώ θα σου πω ο ίδιος, έτσι. Δεν μου λες, στην Αθήνα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Είναι καλύτερα γιατί σκεφτείτε ότι έχει μετρό. Έχει τρένο. Έχει τραμ. Έχει τρόλεϊ.
Δηλαδή, η μετακίνηση δηλαδή. Η μετακίνηση, ναι, είναι πολύ σημαντικό ρόλο για ένα άτομο με προβλήματα όρασης. Το ξέρεις πού θα πας, από πού θα το πάρεις και πού θα σταματήσεις. Γιατί σε κάθε στάση υπάρχει το ηχητικό σήμα. Είναι πολύ σημαντικό για ένα άτομο με πρόβλημα όρασης. Σκεφτείτε ότι αν έμενα κάπου στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορούσα να δω τον αριθμό του αστικού. Καθόλου. Ναι, προσπαθώ να. Ναι, ναι, ήταν πολύ δύσκολο για μένα να δω ένα νούμερο αστικού. Είναι ψιλολεπτομέρειες που για τα άτομα με προβλήματα όρασης είναι βουνό. Είναι η ζωή ουσιαστικά, ναι, καθημερινή. Ναι, ναι, ναι. Στην Κοζάνη λοιπόν. Στην Κοζάνη. Θα το κάνω πιο κάτω τώρα, μα το κάνω τώρα. Δηλαδή. Γιατί είναι και η ερμοτομία πολύ δύσκολη της Κοζάνης. Είναι ζώρικο θέμα. Σκεφτείτε ότι είμαστε σε ένα βουνό. Είναι δύσκολο να κάνεις κάποιες αναπλάσεις από την αρχή. Δηλαδή τα πεζοδρόμια σε κάποια σημεία είναι μικρά. Δεν μπορείς να βάλεις μια διέλευση τυφλών τόσο εύκολα. Σε άλλα σημεία υπάρχουν κολόνες μέσα του δρόμου. Για μας αυτά είναι εμπόδια. Συν οι ασυνείδητοι οδηγοί που αφήνουν αυτοκίνητα πάνω σε πεζόδρομο, σε διαβάσεις τώρα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό πρέπει να μιλήσουμε για κουλτούρα, να ξεκινήσουμε από την αρχή τη συζήτηση μας. Πόσο φιλική λοιπόν προς τα άτομα με αναπηρία, γενικότερα, μην το πάμε μόνο στα άτομα με μερική ολική τύφλωση, είναι η πόλη της Κοζάνης. Αρχίζουν και γίνονται σημαντικά βήματα. Ναι, με την ανάπλαση του κέντρου που τέλος πάντων έκανε. Είναι μια σημαντική συζήτηση που γίνεται τώρα με το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, όπου μας έχουν καλέσει και εμάς εκεί μέσα για να πάρουμε και εμείς μέρος και να πούμε την άποψή μας. Διαβούλευση δηλαδή, κανονικά, έτσι. Ναι, κανονικά. Το θέμα είναι να ακουστεί όμως αυτή η φωνή και οι παρατηρήσεις που θα κάνετε. Ναι, έτσι. Ναι, ακούγεται. Και μας παίρνουν στα σοβαρά, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ρωτάνε για τυχόν λεπτομέρειες. Πάνω απ' όλα και αυτοί οι άνθρωποι είναι και θέλουν και αυτοί να εξελίξουν την επιστήμη τους. Το βλέπω και εγώ σαν μηχανολόγος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα κάνουμε κάτι καλό για τα άτομα αναπηρία, δεν σημαίνει ότι θα βοηθήσουμε μόνο τα άτομα με αναπηρία. Θα βοηθήσουμε και άλλες ομάδες. Θα βοηθήσουμε και μια μητέρα που έχει ένα καρότσι. Το καρότσι. Ναι, θα βοηθήσουμε και μια κυρία τρίτης ηλικίας. Δεν είναι καθόλου εύκολη η μετακίνηση μητέρας με καρότσι στην πόλη. Σκεφτείτε, μια κυρία που έχει κάνει τα ψώνια της και προσπαθεί να πάει στο σπίτι της. Δηλαδή, ανοίγουν και άλλοι δρόμοι. Συζητούσαμε πριν εδώ με τον πρόεδρο των αστικών και τα είπατε λίγο τσιφλέγοντας. Ναι. Ότι και στην ανάπλαση στη Λασάνη. Ναι, η Λασάνη γενικά είναι μια πλατεία πολύ δύσκολη. Σκεφτείτε ότι είναι παντού επίπεδα. Τώρα, ναι. Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω για ανάπλαση πώς θα γίνει. Για μένα είναι μια από τις πιο δυσκολότερες πλατείες. Από τις δυσκολότερες, Δεν μπορείς να φτάσεις εύκολα. Η πρόσβαση εκεί είναι πολύ δύσκολη. Οι άλλες πόλεις της περιοχής, δηλαδή Πτολεμαϊδα, ας πούμε. Η Πτολεμαϊδα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Καλύτερη κατάσταση επειδή είναι ηρεμοτομικά, επειδή είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη, έχει μεγαλύτερα πεζοδρόμια, μπορούν να κάνουν περισσότερα έργα. Γι' αυτό αλλά όχι και δηλαδή. Εκεί, αλλά και εκεί υπάρχουν και εκεί προβλήματα. Δηλαδή τώρα γίνεται καινούργια ανάπλαση στο περιφερειακό πάνω στο δρόμο. Δεν έχουν προβλέψει για διέλευση τυφλών και στις δύο πλευρές. Αυτό θα ρωτούσα. Είναι και η πρόβλεψη, δηλαδή είναι και η πρόνοια των εκάστοτε δημοτικών αρχών. Ναι, έτσι, και το καλύτερο θα είναι αυτό που είπατε και πριν. Δηλαδή να γίνεται μια διαβούλευση. Να καλούν τα άτομα, όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία. Γενικώς. Ναι, απ' την άλλη, βέβαια, η Δημοτική Αρχή εδώ μπορεί να πει ότι έχει καλέσει τόσες φορές τη διαβούλευση για διάφορα ζητήματα και είναι ελάχιστη η συμμετοχή. Όχι. Είμαστε. Σε κάποια πράγματα. Τώρα εσείς εντάξει και καινούργοι, βλέπω και μια διάθεση. Ναι, σίγουρα. Πολύ καλό αυτό. Ναι, είναι καλό να παίρνεις μέρος στα κέντρα αποφάσεων. Είτε είναι Δήμος, είτε είναι Περιφέρεια, είτε ακόμα είναι και η πολιτική σκηνή κάτω στην Αθήνα. Θα είναι καλό να υπάρχουν παντού άτομα. Τώρα μιλάμε για εμάς, άτομα με αναπηρία, ώστε να λένε τη γνώμη τους. Να μιλάμε στον Ενικό Ηλία. Εννοείται. Να το πάμε έτσι. Ο λόγος αυτονόμησης από το Σύλλογο ΑΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας ποια είναι, δηλαδή. Είναι ένα τμήμα, ας το πούμε. Είναι ένα τμήμα. Ναι. Ποιος ο λόγος που σας οδήγησε δηλαδή στο να κάνετε ένα ξεχωριστό σύλλογο? Υπήρχε πριν, αλλά. Ναι, σίγουρα υπήρχε και εγώ ήμουν πριν μέλος και είμαι μέλος ακόμα. Ναι, γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει οι τελικές εκλογές. Είναι προσωρινή, είναι προσωρινό δηλαδή το διοικητικό σύλλογο. Τώρα περνάμε από τα δικαστικά δρόμενα. Δηλαδή θα περάσουμε ειρηνοδικείο, εισαγγελέα και πάει. Καταστατικό κτλ. Ναι, όλα αυτά. Είναι για να εξειδικεύσουμε τα πράγματα. Δηλαδή τι χρειάζεται ένα άτομο με προβλήματα όρασης ή τύφλωσης και να το εξειδικεύσουμε επί τούτου. Είτε είναι παιδιά, είτε είναι άτομα στη δικιά μου ηλικία, στη δικιά μας ηλικία δηλαδή, είτε είναι άτομα τρίτης ηλικίας, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε κατευθείαν όμως. Χωρίς να μπαίνουν άλλες αναπηρίες στη μέση και κρατάνε κάποιους πιο πίσω τα πράγματα. Και αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας στο απόγευμα, ψάχνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο και κάνοντας μια βόλτα στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Ένωση, είναι ή Σύλλογο, θυμάμαι. Πανελλήνιου Ομοσπονδία.
Κοιτάς, βλέπεις, ας πούμε, ότι συμμετέχουν, λέει, οι τάδε σύλλογοι κτλ. Δεν να υπάρχει στην περιοχή. Ένα λεπτό. Ο Πανελλήνιος, η Ομοσπονδία Τυφλών είναι ο πρώτος σύλλογος που έγινε σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Και έλεγε, ας πούμε, ότι έχουμε, λέει, Κρήτη κτλ. Και έψαχνα να βρω, έχουμε 9, λέει, περιοχές. Για περιφέρειες δεν είχε τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, δυστυχώς δεν είχαμε. Είχε ένα βορειοδυτική Ελλάδα, τέλος ναι, πάντων, και, αλλά και δεν και είχε. Έχω μιλήσει με τα παιδιά κάτω στην Αθήνα mm-hmm. και ήταν και αυτοί πάρα πολύ να ήθελαν στην να Αθήνα. Ναι, για να έχουν και αυτοί θα έχετε συνεργασία δηλαδή σύμφωνα, μαζί ναι. τους, έτσι. Θα υπάρχει μια συνεργασία ναι, με αυτούς. Ήδη μιλάμε μαζί τους, θέλουν και αυτοί να έχουμε μια πολύ κοντινή συνεργασία, να τους δίνουμε τις σκέψεις μας, τις απόψεις μας, ίσως και κάποια καινούργια ιδέα που μπορεί να γίνει εδώ στην Κοζάνη, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ποιοι είναι οι στόχοι λοιπόν, λες καινούργια ιδέα. Ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι αυτού του συλλόγου. Να δείξουμε, λάθος έκφραση, να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα άτομα με αναπηρία και στη μόρφωση, στη διασκέδαση, θέλοντας να πούμε, στη διέλευση μέσα στην πόλη. Να κάνουμε γενικά δράσεις για να μας μάθουν ποιοι είναι. Βλέπω διάθεση και το βλέπω, ξέρεις, και αυτό που λες και το βλέπω στα μάτια σου κυρίως. Σαν να είναι μια αρχή για ένα πράγμα. Εγώ βλέπω έναν ενθουσιασμό ναι, σε αυτά που λες. Ναι, ναι. Και χαίρομαι, μακάρι να μείνει αυτό για πολύ καιρό. Το θέλω να μείνει για πολύ καιρό. Και είμαι βέβαιος ότι ανάλογη είναι και η διάθεση των υπόλοιπων μελών. Σίγουρα, έτσι, που σίγουρα. Ναι, ξεκινάτε ναι, αυτή την ναι, πρωτοβουλία. Είναι άτομα που θέλουν να τρέξουν και θέλουν να βοηθήσουν. Και όχι μόνο τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης και ο γυναικός περίχυρος και όλοι που είναι γύρω από τα άτομα με προβλήματα. Πόρους οικονομικούς, πού θα βρείτε για να κάνετε πράξη τα όσα σκέφτεστε τέλος πάντων. Σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε με τα. Θα μας δώσει κάτι από το κάτω, από το Πανελλήνιο θα ξεκινήσει για να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα γραφείο. Γιατί ακόμα δεν έχουμε γραφείο στη Μητρόπολη της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί θα ανοίξουμε εδώ στην Κοζάνη. Θα ανοίξει γραφείο, οπότε εντάξει. Κάποια έξοδα, τον νίκη και τα λοιπά, τα πάγια. Σίγουρα. Θα μας βοηθήσει και ο Δήμος. Είπε ότι θα μας. Έχετε έρθει σε επαφή με το Δήμο. Ναι, έχουμε μιλήσει. Άρα υπάρχει ένα πρώτο δείγμα γραφής καλό από τη Δημοτική Αρχή. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Καλό αυτό. Με την περιφέρεια. Και δράση. Με την περιφέρεια. Όχι, ακόμη δεν έχετε μιλήσει. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα. Ακόμη. Έχουν γίνει κάποιες κρούσεις, αλλά ακόμα είναι σε πρώιμο. Και αφού είναι και Δυτικής Μακεδονίας, λογικά θα πρέπει να κάνετε και επαφή και με τους άλλους Δήμους. Έχετε κάνει. Και με άλλους Δήμους. Να μιλάμε μόνο για την Κοζάνη δηλαδή. Ναι, και με άλλα άτομα για να μπορούν και αυτοί να αρχίζουν να δικτυώνονται στους νομούς τους. Ώστε να παίρνουμε και από εκεί αποτελέσματα. Θα κάνετε στο σελίδα δική σας, υποθέτω. Αυτά έχετε... είναι ακόμα σιγά. Σιγά σιγά, έτσι. Αυτά θα γίνουν σιγά σιγά. Ρωτάω για να ενημερωθεί κάποιος, γι' αυτό λέω. Ναι. Υπάρχει μια ήδη σελίδα. Αν θέλει δηλαδή κάποιος να έρθει στην επικοινωνία μαζί σας, έτσι, αυτό λέω. Υπάρχει μια ήδη σελίδα ακόμα στο Facebook, όπου έχει γίνει γνωστή. Αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά γνωστή. Το Facebook είναι Σύλλογος Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Το βλέπω εδώ. Αυτό έτσι, Σύλλογος Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας. Με αγγλικούς χαρακτήρες, έτσι. Ναι, για τα site. Είναι πολύ σημαντικό για μας τα site να είναι προσβάσιμα. Τι εννοώ προσβάσιμα. Ναι, μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό λίγο. Ναι. Πόσο μπορώ να κάνω το Kozani Media πιο προσβάσιμο, ας πούμε. Στο Kozani Media έχετε το καλό ότι μπορώ εγώ να μεγεθύνω τα γράμματα. Ναι. Μπορείτε όμως να βάλετε και ένα φόντο από πίσω. Ένα δηλαδή, φόντο. Ναι. Σκεφτείτε ότι εμένα το άσπρο με ενοχλεί. Mm-hmm. Σε πολλά άτομα, πιστέψτε με, ενοχλεί το άσπρο. Μπορείτε να πάτε μια επιλογή. Δηλαδή πίσω, ας πούμε, να μην είναι άσπρο, να είναι. Ναι. Το υπάρχουν, άμα εδώ, μπείτε πούμε, στη σελίδα της ΕΣΑΜΕΑ, που είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, υπάρχουν πιστοποιήσεις για τις σελίδες. Οι οποίες είναι. Υπάρχουν η 1α, η 2α, η 3α. Όσο ανεβαίνει δηλαδή, γίνονται πιο προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία. Και ειδικά με τα άτομα με προβλήματα όρασης. Το βλέπω τώρα, ξέρεις, είναι αυτό που δεν υπάρχει το άσπρο πίσω, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα γκρι φόντο, τέλος πάντων. Ναι, και μπορείτε να επιλέξεις και εσύ το φόντο. Α, μπορείτε να το διαμορφώσεις, δηλαδή. Να το διαμορφώσεις εσύ, να μεγαλώσεις τα γράμματα, να κάνεις τη γραμματοσειρά όσο θέλεις, για να μπορείς να διαβάζεις πιο άνετα. Γιατί κάποιες κλειδωμένες σελίδες. Πιο ευέλικτο ουσιαστικά, δηλαδή. Και το προσαρμόζεις ανάλογα με τα δικά σου δεδομένα. Κάποιες σελίδες είναι κλειδωμένες. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω. Καθόλου. Δεν μπορώ να διαβάσω, όχι. Δυστυχώς. Τώρα με πας στο επόμενο ερώτημα. Τα σημαντικότερα προβλήματα λοιπόν των ατόμων με τύφλωση και με προβλήματα όρασης στη σημερινή Ελλάδα, το 2017, ποια είναι? Η εκπαίδευση, πολύ σημαντικό. Η εκπαίδευση. Πολύ σημαντικό. Είσαι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο, ναι. Είναι ζητήματα, Ηλία, που σε άλλες χώρες τα έχουν λιμενά. Ναι. Μιλάμε τώρα χώρες του λεγόμενου δυτικού χώρου. Ναι. Που έχουν. Του λεγόμενου δυτικού κόσμου, ας το πούμε έτσι, για να πιάσουμε και Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπούμε τώρα στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, έτσι. Να μπούμε.
Ναι, είναι στην Ελλάδα δίνουμε ένα επίδομα και όλα έχουν λυθεί. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε με ένα επίδομα να λύσουμε τα πάντα και να πούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Είναι και το άλλο θύσος της πολιτείας, ότι έδωσε το επίδομα και τέλος. Έδωσε το επίδομα, τελείωσα. Έκανα το καθήκον μου απέναντι στα άτομα με αναπηρία και τέλος, ας πούμε. Ναι. Είναι δύσκολο. Σκεφτείτε ότι για ένα άτομο με προβλήματα όρασης πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μηχανή Braille. Να υπάρχει ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής που να γνωρίζει τη γραφή Braille για να μπορείς να καταλάβεις και εσύ τι διαβάζεις με τη μέθοδο Braille. Ναι. Μαθαίνει κόσμος τα τελευταία χρόνια και εκπαιδευτική. Ναι, αλλά ίσως δεν είναι ακόμη στο βαθμό που θα έπρεπε. Μαθαίνουν γιατί πλέον είναι κριτήριο στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια. Τους δίνουν εμπόρια στο να μπουν στο δημόσιο. Και να πάρουν και ή να γίνουν αναπληρωτές, ονομίστες και πανελλεύοντες. Και αυτά στις εποχές που τέλος πάντων για να βρει κανείς δουλειά και μόνιμη και θέση να πληρωτήσει την εκπαίδευση είναι τρομερά δύσκολο. Άρα σκεφτείτε ότι το τελευταίο. Στρέφονται πάρα πολύ πρώτα. Έγινε το 2008, θυμάμαι καλά. Να δούμε πότε θα γίνει το επόμενο. Μετά από 10 χρόνια σίγουρα. Από το πότε που έγινε έτσι. Εκπαίδευση λοιπόν. Θεωρείς ότι τα παιδιά που είναι σήμερα στα σχολεία. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Έχουν γίνει, αλλά. Ακόμα εγώ νιώθω ότι είναι πολίτες και είναι μαθητές και είναι οι παιδιά δεύτερης κατηγορίας. Έτσι αντιμετωπίζονται από την πολιτεία, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται μόνο από την πολιτεία. Αντιμετωπίζονται και από τους μαθητές. Αυτό θα ήταν τα επόμενα ερωτήματα. Και από τους καθηγητές. Ξεκινά όμως από την πολιτεία. Ναι, έτσι δεν είναι. Σίγουρα ξεκινά και από την πολιτεία. Αυτό είναι ο καταλήτης. Και αν δεν υπάρχουν γονείς να τρέξουν ή να πάρουν πάνω στις πλάτες τους την όλη ιστορία. Ναι, και να κάνουν αυτά. Εκεί πραγματικά. Εκεί υπάρχει το χάσμα. Εκεί υπάρχει το χάσμα μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και γονιού. Αυτό που είπες είναι πολύ βασικό, ότι υπάρχει και ζήτημα με το πώς βλέπουν τα άτομα με τυφλωσή με προβλήματα όρασης στο σχολείο. Οι μαθητές, οι μαθητές. Και τα άτομα με αναπηρία γενικότερα. Και γενικά τα άτομα με αναπηρία. Θεωρείς λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα υφίστανται τα άτομα με αναπηρία έναν ιδιότυπο ρατσισμό και μια προκατάληψη. Σίγουρα. Μιλάμε για 2017-18, έτσι. Το 2017-18 είναι στην Ελλάδα όμως. Ναι. Δεν είναι στη Σκανδιναβία. Είναι στην Ελλάδα. Παρότι πέρασαν τόσα χρόνια, παρότι παγκόσμιες ημέρες, αμαία, δράσεις, αξιέπαινες δράσεις. Σε σχολεία, σε πλατείες, το βλέπαμε τώρα προχθές. Ναι, η Παγκόσμια ημέρα είναι μια φορά το χρόνο. Τις 364 προηγούμενες μέρες τι γίνεται. Ουσιαστικά μάλλον είναι ένα άλοθη και αυτό. Τιμούμε, γιορτάζουμε την ημέρα τον αμαία και μετά τα καταλείπουμε. Αν το κάνουμε μία μέρα το χρόνο, δεν θα βγει πουθενά. Ξέρεις κάτι που με ενοχλεί. Ακούμε ακόμη και σήμερα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι, είναι λάθος. Να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο, γιατί πραγματικά. Εγώ το είδα ακόμη και σε επίσημο δελτίο τύπου της περιφέρειας προχθές. Ναι. Δεν για είναι. Το κέντρο διημέρευσης με άτομα, λέει, με ειδικές ανάγκες. Τώρα μιλάμε έτσι. Μαζί. Βλέπεις να έχω καμιά ανάγκη. Το πλάκα μου κάνεις τώρα έτσι. Γιατί δεν νομίζω βλέπει ποιος τηλεθεατής. Είτε βλέπει είτε ακούει. Ούτε καν, το συζητάμε τώρα έτσι. Έχετε γνωρίσει, φαντάζομαι, και άλλα άτομα με αναπηρία. Έτσι δεν είναι. Είναι αλήθεια. Έχετε δει καμία ανάγκη να έχουν. Τι να σου πω τώρα. Να σου πω κάτι. Ότι κάνουν πράγματα τα οποία. Υποτίθεται ένας σε εισαγωγικά ένας άνθρωπος που δεν έχει κάποιο πρόβλημα αναπηρίας δεν θα μπορούσε να τα κάνει. Αυτό ακριβώς. Απλά, ας το πούμε ανάγκη, αυτό που θα κάνεις εσύ στο ένα λεπτό, εγώ θα το κάνω στα 5 λεπτά. Αν το θεωρείς αυτό ανάγκη, για μένα αυτό δεν είναι ανάγκη. Αυτό είναι η ζωή μου. Τώρα τα πες όλα. Ναι. Αυτό είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μπορεί να αλλάξει αυτό, αυτή η εικόνα και αυτά σίγουρα. Τα στεγανά που έχει σήμερα η ακόμη, ακόμη σήμερα η ελληνική κοινωνία δηλαδή. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε σαν σύλλογο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε βιωματικά ασκήσεις σε σχολεία. Όταν λες παράδειγμα. Να μπούμε σε ένα σχολείο, να δέσουμε παραδείγματος χάρη τα μάτια σε ένα παιδάκι. Να δούμε πώς αισθάνεται ένα παιδί που έχει πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να το κάνω αυτό, γιατί μου έχουν βάλει την ιδέα να το κάνω. Σε αναπηρικό καροτσάκι. Αμαξίδιο. Σε αμαξίδιο. Να το κάνω στην πόλη μέσα. Προσπάθησε να ανεβεί σε ένα αμαξίδιο και από τον Άγιο Νικόλαο. Αυτό. Πραγματικά θα ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή. Για να δω πραγματικά πώς είναι να είσαι στο αμαξίδιο και να κινηθείς έτσι μέσα στην πόλη. Να σου πω και κάτι άλλο. Θέλω να βγεις με ένα αμαξίδιο και να πας σε ένα μαγαζί της Κοζάνης. Και να μου πεις. Πώς μπορείς να πας. Έχω φίλο ο οποίος είναι σε αμαξίδιο. Εγώ έχω ένα φίλο. Ο οποίος μου ζητάει και με ρωτάει πάντα, μπορώ εγώ να πάω. Αυτό. Τουαλέτα υπάρχει. Πολύ σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία. Τουαλέτα υπάρχει. Είναι προσβάσιμο. Ναι. Δεν θέλω να φάω. Μου λέει το παιδί, ο Νίκος, ας πούμε, μου λέει συνέχεια το παιδί. Πηγαίνω συνέχεια στα συγκεκριμένα μαγαζιά. Ναι, γιατί. Σε όροφο είναι το μαγαζί, δεν μπορώ, μου λέει να πω. Είναι πολύ δύσκολο η πρόσβαση. Μπορεί να φτάσει στο σανσέρ. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο η πρόσβαση και η προσβασιμότητα σε κάποια μαγαζιά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν θα το έλεγα ρατσισμό, αλλά θα το έλεγα αποκλεισμό, κοινωνικό αποκλεισμό.
στην ελληνική περιφέρεια, ας πιάσουμε τη Δυτική Μακεδονία, ναι, αυτά τα στεγανά και προκαταλήψεις υπάρχουν σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο κέντρο που έζησες τέλος πάντων κιόλας. Δεν είναι προκαταλήψεις, το έλεγα ότι ο κόσμος φοβάται να το δείξει. Δηλαδή, άμα... Μας φοβίζει ότι είναι διαφορετικό από εμάς, όπως λένε κάποιοι. Γιατί φοβάται? Μην κάποιοι λένε αυτό, ότι φοβόμαστε το διαφορετικό. Θα σας πω τη δικιά μου, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους. Εγώ όταν γύρισα και είπα στους γονείς μου στα 18 μου, στα 19 μου, θα πάω να σπουδάσω στην Αθήνα, μου είπανε φύγε και πήγαινε να σπουδάσεις όπου θέλεις. Δεν μου κλείσαν ποτέ. Το οικογενειακό περιβάλλον λοιπόν διαδραματίζει κομβικό ρόλο, έτσι. Είναι το Α και το Ω σε ένα άτομο με αναπηρία. Είναι το Α και το Ω σε ένα άτομο με αναπηρία. Δηλαδή, αν εμένα οι γονείς μου μου λέγανε, ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να πας να σπουδάσεις στην Αθήνα, θα κάτσεις στο σπίτι και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα ήμουν σε ένα χρυσό κλουβί και δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Άρα πολύ βασικό. Αυτό το κίνητρο, η όθηση που σου έδωσε να φύγεις, έτσι. Ναι. Όχι μόνο η όθηση, ότι με εμπιστεύτηκαν. Με εμπιστεύτηκαν, είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Αντιμετώπισες δυσκολίες εκεί, τα πρώτα, στην αρχή. Στην Αθήνα. Άγχος είχες, τον πήγες. Στην Αθήνα, ναι, είχα. Είχες, ε. Εννοείται. Mm-hmm. Είναι μεγάλη πόλη, σκέψου, φεύγω από Κοζάνη, πάω στην Αθήνα. Αλλά για πολύ καλή μου τύχη είχα πολύ καλούς φίλους. Γνώρισα πολύ καλούς φίλους στην Αθήνα που με βοήθησαν πάρα πολύ. Και ποτέ, μα ποτέ αυτό θέλω να το τονίσω, δεν με είδαν σαν άτομο με αναπηρία. Ποτέ. Με είδαν σαν συμφοιτητή τους. Υπήρχε στιγμή να νιώσεις άβολα με κάποιους άλλους ανθρώπους στη σχολή? Στη σχολή, ναι. Με συμπεριφορά καθηγητών ή συμφοιτητών? Καθηγητών περισσότερο. Καθηγητών. Ναι. Το θυμάσαι βεβαίως αυτό και ναι, δεν ξέρω. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Εντάξει, αλλά το ζήσες όμως, γιατί είναι κάτι που μπορεί να το ζήσουν και κάποιοι άλλοι τα επόμενα χρόνια. Δεν το γνωρίζω γι' αυτό. Απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάποιον άνθρωπο στην εποχή που ζούμε, με το ίντερνετ, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μην γνωρίζουν κάτι. Μπορείς να μπεις μέσα, να το γκουγκλάρεις και να μάθεις τα πάντα. Εδώ είναι και αυτό που λένε, το παραφράζω, ότι μην ρωτάς μόνο τι κάνει η πατρίδα σου για σένα, ρωτά, κάνε και εσύ κάτι για την ακριβώς, πατρίδα σου. Κάνε και εσύ κάτι λοιπόν για να μάθεις εσύ ο ίδιος τι ακριβώς σημαίνει αμαία. Διάβασα στο δελτίο τύπου ότι σκοπός σας είναι μαθήματα κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Αυτό που λέγαμε, αυτό, ότι έτσι, μπορούμε να πάμε σε σχολεία και να δείξουμε. Μόνο στα σχολεία, ας πούμε, μπορεί να γίνει αυτό. Σε άτομα που έχουν πρόβλημα όρασης και δεν έχουν είτε την οικονομική ανάγκη, είτε τη θέληση να βγουν προς τα έξω. Μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς σημαίνει ο ιδρυματισμός των τυφλών ατόμων? Α, καλά, αυτό είναι πολύ μεγάλη. Ναι, γιατί πραγματικά είναι μια πρόβλημα, μεγάλη ιστορία. Σκεφτείτε ότι τώρα με τον καινούργιο νόμο που ψηφίστηκε, σύμφωνα με τη συνθήκη του ΙΕΤ, ο 4488, τα προβλέπει όλα αυτά. Προβλέπει ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα. Να έχουν εργασία, να έχουν μόρφωση, να έχουν διασκέδαση. Εντάξει, αυτό θα το πω εγώ από μόνος μου, να έχουν μέχρι πρόσβαση και στον έρωτα, εντάξει, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο της ίδιας της ζωής είναι, εντάξει, γιατί μέχρι και εκεί υπάρχει αποκλεισμός. Εντάξει, άμα δούμε ένα άτομο με τύφλωση έξω, μπορεί και να μην το πλησιάσουμε. Αν δεν μιλήσουμε όμως μαζί του, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εντάξει, ή ένα άτομο σε αμαξίδιο. Αν δεν κάτσουμε να μιλήσουμε μαζί του, δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος είναι, τι είναι και τι πρεσβεύει. Όχι. Καθόλου. Δεν νομίζω ότι είναι βαρύ το θέμα. Μπορεί να είναι δύσκολο, να είναι σύνθετο, δεν νομίζω ότι είναι βαρύ πάντως. Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με ανθρώπους που είναι ακριβώς το ίδιο με εμένα. Ξέρεις, το θέμα νομίζω ότι... Αυτό που σου φαίνεται εσένα φυσιολογικό, σε κάποιον άλλον δεν φαίνεται φυσιολογικό. Ναι, νομίζω ότι αυτό, ειδικά στο 2017-2018, νομίζω αυτά τα πράγματα νομίζω ότι η χώρα μας θα πρέπει να... Λέτε. Δεν σκεφτόμαστε όλοι ανοιχτά. Δεν σκεφτόμαστε ότι η αναπηρία είναι εύκολη για όλους. Αν δεν το πλησιάσεις, αν δεν το... Καταρχάς είμαστε... Γιατί να μην το πλησιάσεις, είναι δυνάμει όλοι είμαστε. Ναι, γιατί μπορεί να φοβάσαι. Έτσι. Αυτό που σου είπα πριν, δηλαδή, πολλοί λένε ότι φοβούνται, ότι ναι, είναι φόβος, το διαφορετικό ή ασυνείδητο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να μην ισχύει. Να μην ισχύει, εντάξει. Μπορεί τα παιδιά να πηγαίνουν μαζί στο σχολείο, το ένα να είναι σαν αμαξίδιο, το άλλο να τυφλό και το άλλο να είναι. Αρτιμελής να το πω. Φυσιολογικό να το πω. Γι' αυτό σου είπα εγώ το αυτό. Και να φάει ο γονιός και να πει μην κάνεις παρέα μαζί του, γιατί δεν μπορείτε να παίξετε. Έχεις ακούσει τέτοια περιστατικά? Δυστυχώς δεν έχω ακούσει. Έχεις ακούσει. Δυστυχώς έχω ακούσει. Αλλά δεν ισχύει σε όλους. Ή να το κοιτάει, να κοιτάει το παιδί μου στο αμαξίδιο με μισό μάτι, ίσως, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, είναι δυστυχώς αυτό που λέγαμε και πριν. Είναι ένα θέμα οικογένειας.
Αν η οικογένεια πει ότι ξέρει κάτι, ναι, μπορεί να παίξει μαζί του, μπορεί να μιλήσει μαζί του, μπορεί να διασκεδάσει μαζί του, μπορεί να ερωτευτεί μαζί του. Να κάνει και έρωτα μαζί του. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Όλα εννοείται γίνονται. Όλα γίνονται. Είμαι αισιόδοξος πάντως. Γιατί βλέπω ότι τα μικρά παιδιά είναι μικρότερες ηλικίες. Βλέπω εκπαιδευτικούς, έστω και αν όχι το βαθμό που πρέπει, αλλά ναι, να αλλάζουν σιγά σιγά, να είναι περισσότερο καταρτισμένοι και την κοινωνία σιγά σιγά μέσα από πολλές δυσκολίες να οριμάζει. Δεν είμαι αισιόδοξος ως προς την πολιτεία. Εκεί είμαι λιγότερο αισιόδοξος. Να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, στην εκπαίδευση όμως χρειάζεται και η πολιτεία. Δηλαδή δεν μπορεί τα παιδιά που έχουν προβλήματα όρασης και τύφλωση, για παράδειγμα, ή άτομα με αναπηρία, να είναι τα τελευταία που θα παίρνουν εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Σε αυτό έχεις για παράδειγμα, δίκιο. Ακόμα και φέτος. Που πήγαν πολύ καλύτερα τα πράγματα φέτος. Φέτος ήταν πολύ καλύτερα. Ας συζητηθεί, αλλά ακόμα και φέτος πάλι είναι τα τελευταία. Δυστυχώς. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι ο ρόλος της πολιτείας. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο αυτό. Κλείνοντας, ένα μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει, στους ενδυνάμει συνεργάτες, στα ενδυνάμει μέλη κιόλας, και όχι μόνο. Στους συνεργάτες θα τους πούν να οπλιστούν με υπομονή. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε πράγματα. Στα άτομα που παρακολουθούν τώρα και έχουν προβλήματα όρασης, να μας πλησιάσουν. Ή αν θέλουν να μας στείλουν ένα μήνυμα, να τους πλησιάσουμε εμείς. Σιγά σιγά θα καταφέρουμε πράγματα. Μαζί, όλοι μαζί, γιατί ο καθένας θα δώσει τη δικιά του εμπειρία, εμείς τη δικιά μας εμπειρία, και έτσι θα φτάσουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Περιμένω τις επόμενες κινήσεις σας, λοιπόν, με μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να ενημερώνετε κι εσείς από το κανάλι σας, από τα site σας. Ό,τι μπορούμε. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα, που νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα από πολλές πλευρές. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα, 12.30 περίπου. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. Καλή σας νύχτα.